Έχουμε την κυρία Παγώνη για να αντικρίσει όλους τους φίλους της και τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Κατακρόνη και την κυρία Ζαραγγέλη. Εδώ τώρα μας λένε οι ειδικοί, με ρωτάνε και μου λένε το νερό θα το στραγγίζουμε, το νερό θα το βράζουμε. Λέω παιδιά, μισό λεπτό. Λοιπόν, να πούμε ειδικός. Απλά τα πράγματα. Ναι. Απλά τα πράγματα. Το νερό αυτό έχει πολλούς μικροοργανισμούς και χημικές ουσίες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι δεν είναι πόσιμο, αλλά και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ούτε για απλά πράγματα. Δηλαδή, ούτε ακόμα για να πλύνουμε τα δόντια μας, να πλύνουμε τα τρόφιμα. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ακριβώς. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να εφοδιαστούν με το νερό το οποίο θα τους μεταφέρουν. Και από ό,τι κατάλαβα έχουν μεταφερθεί αρκετά τουλάχιστον νερά από Αθήνα και από τις άλλες περιοχές για να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Και πάνω απ' όλα να ξέρουμε ότι αυτό το νερό προκαλεί γαστρεντερίτιδες, δηλαδή οξύ διαρροϊκό σύνδρομο, οξία υπατήτιδα α, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά, θα πρέπει να τα προσέχουν και να μην το χρησιμοποιούν καθόλου. Μέχρι να πάρουν τα δείγματα από το δίκτυο, ούτως ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, τι υπάρχει και πότε θα μπορέσουν άρα αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν αυτό άρα το νερό. Άρα το πρώτο πράγμα που θα πρέπει το να κάνει η πολιτεία είναι νερά στον κόσμο. Νερά λοιπόν στον κόσμο. Έτσι, καθαρό νερό. Ναι. Για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, γιατί κύριε Αυτιά δεν είναι μόνο για να πίνεις. Θα πρέπει και τις πρώτες ανάγκες καθαριότητας. Οι άνθρωποι αυτοί ήδη έχουν περάσει 4 μέρες. Θα πρέπει λοιπόν, έχουν και ατομική καθαριότητα. Δεν είναι μόνο στέλνουμε σωστό νερά για να πιούνε. Και βέβαια τα επιπλέον ζώα. Τώρα με τα ζώα υπάρχει θέμα. Είναι υγειονομική βόμβα. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, ναι, διότι κάτω από αυτά τα νερά μπορούν να υπάρχουν φυτοφάρμακα, απόβλητα γεωργικών σωστό και κτηνοτροφικών μονάδων. Όλα αυτά καταλαβαίνετε τι βόμβα είναι για να χρησιμοποιήσεις αυτό το νερό. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν, μακριά από αυτό το νερό, δεν το αγγίζουμε και για τα πιο απλά σωστό πράγματα. Σωστό. Δηλαδή δεν πλένουμε, έστω να έχουμε τρόφιμα, δεν τα πλένουμε με αυτό το νερό που πολλές φορές λέμε. Πλένουμε τα πιάτα μας με ένα νερό που δεν είναι και πόσιμο, αλλά μπορούμε να τα πλύνουμε. Ούτε για αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Και επιπλέον, κάτι άλλο σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να ξέρουν ότι μπορεί να έχει φύγει το νερό από τις αυλές σε μερικές περιοχές και να έχουν κάποια κυπευτικά. Αυτά δεν θα τα πλύνουν και δεν θα τα χρησιμοποιήσουν για να τα φάνε. Μάλιστα. Γιατί ήδη το νερό είναι πάνω σε αυτή την περιοχή, έχει κατασταλάξει σε αυτά τα κυπευτικά. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σοβαρό για αυτό. Αυτές τις μέρες οι περιοχές αυτές είχαν αρκετά κρούσματα και θανάτους με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Καταλαβαίνετε τώρα από τα στάσιμα νερά εκεί ότι θα υπάρχει μία θέμα εδώ τώρα. Μάλιστα, του ιού του Δυτικού Νείλου και χρειάζεται πάλι προσοχή. Άρα το Υπουργείο Υγείας τρεχάτε ποδαράκια μου. Το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας φυσικά έχει ήδη ξεκινήσει. Ζωγοίδης. Έχει κάνει τις ανακοινώσεις και θα πρέπει να ενισχυθούν και οι συνάδελφοί μου στην περιοχή εκεί, οι γιατροί, οι υγειονομικές μονάδες, γιατί έχουν δρόμο. Δεν έχουμε τελειώσει με την ιστορία. Έχουμε ξεκινήσει τώρα. Οι άνθρωποι τους βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι, που οι περισσότεροι δεν πήραν ούτε τα φάρμακά τους και είναι και απορριθμισμένοι. Προφανώς από βασικά προβλήματα, έτσι. Από την πίεση τους, από το ζάχαρό τους. Εγώ άκουγα συνάδελφο, ο οποίος είπε ότι αντιμετώπισε περιστατικά που είχαν 2 μέρες να πάρουν τα φάρμακα για το ζάχαρο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις και αντιμετώπιση από όλους. Σωστό. Και σιγά σιγά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί η ζωή είναι μπροστά. Πρέπει αυτές τις καταστάσεις να τις αντιμετωπίζουμε έτσι, ούτως ώστε να βοηθήσουμε πολύ αυτό τον κόσμο και να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Ακριβώς. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστώ θερμά για είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτή την επιστημονική ανάλυση που μας δώσατε. Σας ακούσαμε με προσοχή.
Δεν σας διακόψαμε ούτε μία φορά, γιατί αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Όλες τις πτυχές. Πήρε όλες τις πτυχές. Δηλαδή, είναι σαν να ακούς το Μητρόπουλο στα ασφαλιστικά, το Γαλιακμάνι στις διακοπές οδών και δρόμων. Κυρία Πρόεδρε, είναι πιεστέρα. Ποιες διακοπές έχουμε, Γιώργο, για να ακούς και η κυρία Παγώνη τώρα. Σε όλο το οδικό δίκτυο εκεί στη περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε εκτροπές, έχουμε διακοπές κυκλοφορίας και ο κόσμος μπορεί να ενημερώνεται από το αστυνομία.gr. Μπορεί να βλέπει εκεί πέρα και να υπακούει στις εντολές της αστυνομίας. Αυτό γίνεται. Κύριε Γαλιαγμάνη, να σας πω κάτι. Όσο και να ταλαιπωρηθούμε στον δρόμο, η ταλαιπωρία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι δεν συγκρίνεται με κανέναν. Απίστευτο, απίστευτο. Μιλούσα χθες με τον αντιδήμαρχο Φαρκαδόνα, τον Γιώργο, τον Γεωργίου. Και μου λέει, Γιώργο, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Και το τι έχουμε σε λίγο. Δεν είναι θέμα όμως ταλαιπωρίας, Ματίνα. Είναι θέμα κινδύνου. Γιατί ο ποινιός έχει φουσκώσει επικίνδυνα. Πάμε και οι διακοπές γίνονται για να μην έχουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με να κινδυνεύσουν άνθρωποι. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τα πόσχετα. Καλή συνέχεια, γεια σας. Να είστε καλά, κυρία Παγκόσμια.